Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις κάλπες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου συνεχίζει τις επαφές με πολίτες. Το πρωί βρέθηκε στον Ασπρόπυργο και συνομίλησε σε καφέ με κατοίκους, ενώ από χθες την Εθνική Συνδιάσκεψη στη ΔΑΠ τόνισε ότι η κάλπη των ευρωεκλογών είναι πάλι άδεια και ζήτησε να γεμίσει με ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί. Λοιπόν, να ζητήσω από όλους και από όλους να αντιμετωπίσουμε τις ευρωεκλογές με τη σημασία που τους αξίζει. Να θυμίσουμε στους συμπολίτες μας ότι έχουμε αυτή τη φορά και τη δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Αυτό έχει μεγάλη αξία για ηλικιωμένους συμπολίτες μας, ανάπηρους συμπολίτες μας, νέους συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να θέλουν να δουλέψουν σεζόν, να είναι σε ένα νησί το καλοκαίρι και να μην μπορούν να επιστρέψουν στο μόνιμο τόπο διαμονής τους. Η πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ανοιχτή. Όποιος έχει δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές μπορεί να ψηφίσει και επιστολικά. Είναι μία ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση την οποία έκανε η κυβέρνησή μας για να ενισχύσει τη δημοκρατική συμμετοχή, που είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται κάθε δημοκρατία η οποία λειτουργεί καλά. Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση έκανε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την παρέτησή του το περασμένο καλοκαίρι από την ηγεσία του κόμματος. Με αυτοκριτική διάθεση τοποθετήθηκε στα θέματα της διακυβέρνησής του, κάνοντας λόγο για μέα κούλπα στην υπόθεση Νοβάρτης και στις τηλεοπτικές άδειες. Άφησε εχμές για τον Νίκο Παπά, τον Στέφανο Κασελάκη αλλά και τους υπουργούς του του 2015. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αναταραχές και οι ανακατατάξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασελάκη να προχωρά σε αλλαγές προσώπων αλλά και ρόλων. Τον εκλογικό του στόχο εν ώψη των ευρωεκλογών έθεσε ο Στέφανος Κασελάκης. Πρέπει να ακούσουμε την κοινωνία. Εσύ το 17% θα το πιάσεις τον Ιούνιο. Ο πιστεύω θα το ξεπεράσουμε. Θα το ξεπεράσουμε και αρκετά. Θέλω να κάνω την απόλυτη ανατροπή. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχωρήσε σε διπλό ανασχηματισμό σε Βουλή και Κόμμα, με εμβληματικότερη αλλαγή την καθαίρεση του Παύλου Πολάκη από τη θέση του συντονιστή τομεαρχών, επιστρέφοντάς του ωστόσο το χαρτοφυλάκιο του τομέα διαφάνειας. Νέος συντονιστής ορίστηκε ο Γιάννης Σαρακιώτης. Λύσα μαύρη και κακιά, έπιασε τα πετσοταϊσμένα. Για να επιβεβαιωθεί η μαντινάδα. Ο άντρας θα πούνε δυνατός, όπου και αν προβάλλει, χωρίς να κάνει επίθεση, τρομοκρατούνται οι άλλοι. Εγώ βλέπω ότι αξιοποιείται ο κύριος Πολάκης σε κάτι που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από όλους μας. Στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει αυτή η κουλτούρα της προσωπικής ατζέντας. Στο νέο διευρυμένο εκτελεστικό γραφείο θα συμμετέχουν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Παπάς, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, η Κυριακή Μάλαμα, ο Πάνος Ρήγας, ο Λευτέρης Κρέτσος και ο Γιάννης Μπουρνούς. Έχω ένα σχέδιο. Θα το εκτελέσω. Εντάξει, προφανώς θα υπάρξουν αλλαγές και ανάλογα θα αντιδράσουν όλοι. Αναμένω τα πάντα. Μπορεί κάποιος από το πουθενά να με πληγώσει, κάποιος να με χαιρώσει πισόπλατα. Είμαι έτοιμος. Την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή γραμματέα του κόμματος υπέβαλε ο Γιώργος Βασιλιάδης. Να επιδείξουμε σοβαρότητα, ώστε η κοινωνία να μην πέσει έρμεο του λαϊκισμού, της ακροδεξίας και της μυσαλλοδοξίας που έχει ρίξει το φαιό πέπλο της στην Ευρώπη. Με σοβαρότητα, να αποδείξουμε ότι είμαστε συνομιλητές της κοινωνίας και ο πολιτικός φορέας που μπορεί να εγγυηθεί έναν άλλο δρόμο. Στον απόϊχο της μεταξύ τους ρήξης, μετά τη δήλωση αμφισβήτηση του νυν Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης έτεινε χείρα φιλίας στον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρώ ότι έπρεπε να χαίρεσαι στο συνέδριο. Ότι πληγώθηκε πολλοί κόσμος που δεν ήρθε. Δεν λέμε και σκληροκαρίδη συγχρόνως. Εντάξει, δεν είμαι συναισθηματικός. Και όντως τον αγαπάω. Σαν άνθρωπο, δεν λέξει. Πολύ. Ο πρώην Πρωθυπουργός παραχώρησε την πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν την περίοδο της δικής μου διακυβέρνησης υπήρχε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η ελληνική κυβέρνηση χειρίζεται το κράτος δικαίου με τρόπο που να αίρει στοιχειώδεις δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώματα, νομίζω ότι θα μπορούσε να είχα σταθεί ούτε μια στιγμή στο Μέγαρο Μαξίμου. Αν δεν καταφέρουν οι προοδευτικές δυνάμεις από μέρος του προβλήματος να γίνουν μέρος της λύσης, το οποίο εύχομαι, πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούμε μπροστά στη διόγκωση ενός κύματος αντιπολιτικής στις επόμενες εκλογές. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κράτος δικαίου, την οικονομία και το δημοψήφισμα του 2015. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για το άγριο φωνικό στην Νίκαια. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 64χρονος δράστης είχε κακοποιητική συμπεριφορά και φέρεται να χτυπούσε στο παρελθόν την κόρη του και την πρώην σύζυγό του. Για προμελετημένο έγκλημα κάνουν λόγο συγγενείς του 39χρονου θύματος. Να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί το χρονικό αυτής της οικογενειακής τραγωδίας. Το παιδάκι ήταν στο μπαλκόνι και είδε τη σκηνή και φώναζε στη μαμά του: «Μαμά, μαμά, ένας κακός σκότωσε τον παπά μας». Ο κακός που είδε το μόλις 4 ετών αγοράκι να σκοτώνει μπροστά στα μάτια του τον παπά του ήταν ο παππούς του.
Η σύζυγος του θύματος μίλησε αποκλειστικά στο Μέγκα και την Κατερίνα Νόντα για τη στιγμή που το παιδί της έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί και το παιδί μου. Εγώ ήμουνα μέσα και με χτύπησαν σκάγια. Αν το παιδί μου ήταν μαζί του για να μπει στο αμάξι, θα το χτυπούσαν σίγουρα. Καταλαβαίνω ότι είναι πυροβολισμός και ακούω λιαχτά κάποιες ούλες. Μετά τον πρώτο πυροβολισμό, το θύμα πέφτει κάτω. Είναι ακόμα ζωντανός. Τότε ο 64χρονος του δίνει τη χαριστική βολή. Ο δολοφόνος φεύγει λίγο προς τα πίσω, ξαναγυρίζει και ακούει ένα τρίτο πυροβολισμό. Μετά το τρίτο πυροβολισμό τον έχασε τα μάτια. Η καραμπίνα ήταν δίπλα στον πεθερό, ο λεγόμενος πεθερός που ήταν εξάπλα. Και ένα κατσαβίδι. Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, η σύζυγος του θύματος και κόρη του δράστη βγαίνει έξω και φωνάζει στον άντρα της να μπει σπίτι, χωρίς να έχει καταλάβει ακόμη ότι ο άντρας της είναι νεκρός. Μετά έρθει η μαμά της και έκλαιγε και έλεγε: καλύτερα σκοτώναν εμένα, ναι. Πού το σκότωσε, για αυτοκτόνησε ο δεν μου δώσε τη χαρά να τον σπάσω. Λίγα λεπτά μετά το φωνικό, στο σπίτι φτάνει ο πατέρας του θύματος. Συγγενείς και φίλοι προσπαθούν να τον παρηγορήσουν. Εκείνος ζητά συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Συγγνώμη, άμα φωνάζω, συγγνώμη. Αδυνατή να πιστέψει ότι ο γιος του, πατέρας δύο παιδιών, έφυγε από τη ζωή χωρίς να έχει κάνει απολύτως τίποτα. Ο 64χρονος δράστης είχε χωρίσει πριν 4 χρόνια. Πίστευε ότι η γυναίκα του είχε βρει καταφύγιο στο σπίτι της κόρης του και του γαμπρού του. Πρώην σύζυγος και κόρη είχαν κόψει κάθε επαφή μαζί του. Εκείνος της απειλούσε πως θα υπάρξει αιματοκύλισμα. Πήγε στην αστυνομία και τον πήγε στο ψυχιατρίο Σταυρούπολης και μετά από δύο μέρες υπέγραψαν ότι είναι καλά. Μας είπαν ότι δεν διατρέχουμε κίνδυνο γιατί είναι καλά. Αν μπορεί να φτάσει κάπου αυτό και τις υπογραφές που βάζουν, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι μια μαμά άλλη με δύο παιδάκια που θα το ζήσει αυτό μπροστά στα μάτια της. Ήταν αποφασισμένος για όλα. Ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη και έστησε ενέδρα έξω από το σπίτι. Το αμάξι ήταν εκεί μια εβδομάδα και τον έβλεπαν να κοιμάται εκεί. Μόλις είδε το γαμπρό του να βγαίνει, όπλησε την καραμπίνα. Πατέρας αφέντης. Έδερνε τη γυναίκα του και την κόρη του. Όταν τον εγκατέλειψαν, ήρθε εδώ και τον σκότωσε το Στέλιο. Τον θεώρησε υπεύθυνο. Ο μόνος που δεν ήταν υπεύθυνος. Όλοι στη γειτονιά που γνώριζαν το θύμα μιλούν για έναν άνθρωπο φιλήσυχο και εργατικό. Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του. Μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά που θα μεγαλώσουν όμως χωρίς τον πατέρα τους. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.